είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από πολύ καιρό, κάτι το οποίο σχεδιάζαμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τυχείο, να ξεκινήσει μια μελέτη που θα αφορά την επίδραση της μαστίχας, της φυσικής μαστίχας χείου, στα επίπεδα χοληστερίνης σε υγιείς εθελοντές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μελετήσουμε 180 εθελοντές φυσιολογικούς, δηλαδή ανθρώπους που βρίσκονται στον ομό Χίου και οι οποίοι δεν έχουν σαχαρό διαβήτη, δεν παίρνουν ήδη φάρμακο για τη χοληστερίνη για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχουν καρδιοπάθεια. Αυτοί λοιπόν θα μπουν σε χορήγηση κάποιων δόσεων διαφορετικών μαστίχας. Κανείς από τους ερευνητές δεν θα ξέρει τι δόση δίνει στον εξεταζόμενο. Κανείς πάλι από τους εξεταζόμενους δεν θα ξέρει ποια δόση παίρνει για να είναι αυτή, να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε διπλή, τυφλή, τυχεοποιημένη μελέτη. Και έτσι, μετά από 2 μήνες χορήγησης του προϊόντος της φυσικής μαστίχας, το οποίο η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών μας έκανε χορηγία τη μορφή που ήδη πωλείται στα φαρμακεία σε μορφή κάψουλας, θα εξετάσουμε σε 2 μήνες τα επίπεδα χοληστερίνης, πόσο και αν πέφτουν, σε τι ποσοστό. Η σκέψη είναι να δούμε σε παραλληλισμό, όπως άλλα συμπληρώματα διατροφής, παράδειγμα λέω το βούτυρο, το μπεσέλ, όλοι το ξέρετε, που ρίχνει περίπου 10 με 15% τη χοληστερίνη, κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και για τη φυσική μαστίχα χείου, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και με βάση τα αποτελέσματα που ήδη έχουν δημοσιευτεί σε πειραματόζωα. Δεν έχει γίνει όμως κλινική μελέτη σε ανθρώπους και είμαστε από τους πρώτους που φιλοδοξούμε να έχουμε κάποιο τέτοιο θετικό αποτέλεσμα, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι για τη ΧΙΟ, για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και όλα αυτά, αν έχουμε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Έχουμε ανακοινώσει επίσης όπου μπορούμε, στο διαδίκτυο και στον τύπο, ότι επειδή αυτή η μελέτη θα ζητήσουμε 180 εθελοντές, όποιος θέλει να απευθύνεται στα τηλέφωνα της κλινικής, τα οποία είναι 227-1350-177 και 227-1350-179, ώστε εμείς να κάνουμε ένα screening, οι υπεύθυνοι γιατροί, του ποιος είναι κατάλληλος και εφόσον είναι κατάλληλος του δίνουμε ένα ραντεβού, του κάνουμε καταρχήν μια εξέταση να δούμε τα επίπεδα χοληστερίνης τα αρχικά και κάποιες άλλες συμπληρωματικές και εφόσον πληρεί τα κριτήρια να ενταχθεί στο πρωτόκολλο της μελέτης, θα χορηγείται για 2 μήνες η μαστίχα χείου από εμάς, στη μορφή που είπαμε μας χορήγησε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και θα έρχεται ξανά ο εξεταζόμενος σε 2 μήνες να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και η επίδραση της μαστίχας στα επίπεδα χοληστερίνης. Συνολικά, επειδή για να ενταχθούν οι 180 ασθενείς, υπολογίστε ότι επειδή θα έχουμε 3 έως 5 την ημέρα να εντάσσουμε, θα πάρει περίπου 60 εργάσιμες μέρες η τυχεοποίηση και 60 μέρες που θα παίρνουν το φάρμακο, υπολογίστε σε 4 μήνες τα αποτελέσματα. Don't stop. Πληκτρολογήστε www.tvpatrida.gr και θα βρεθείτε αμέσως στη πιο ενημερωμένη ελεύθερη ιστοσελίδα της ΧΙΟΥ. www.tvpatrida.gr. Μπείτε τώρα και ενημερωθείτε έγκυρα, σοβαρά, ποιοτικά.